expressed up to the end that he was a communist. Yes, yes. So the example is, let communism die in our stead. Yes. It's a wrong theory. Yes. And let us learn from the mistake of ourselves, from the mistake of the communists. Ο Πόπερ ασκεί αυστηρή κριτική στο μαρξισμό και μάλιστα από δύο πλευρές. Μία μεθοδολογική, διότι του αμφισβητεί την επιστημονικότητα που ο μαρξισμός αποδίδει στον εαυτό του, τον θεωρεί δηλαδή μία κλειστή θεωρία κατά κάποιον τρόπο, και μία πολιτική, εφόσον δεν δέχεται τον τύπο του καθεστώτος, τον τύπο των κοινωνιών που εγκαθιδρύθηκαν στο όνομα του μαρξισμού. Για να το πούμε με μία φράση, η αντίρρηση που έχει ο Πόπερ στο μαρξισμό είναι ότι ο μεθοδολογικός του ολισμός συνδέεται με τον κοινωνικό ολοκληρωτισμό του. Σε αντίθεση προς αυτό το καθεστώς και αυτήν τη μέθοδο, ο Πόπερ προτάσει την ανοιχτή κοινωνία, δηλαδή τη δημοκρατική κοινωνία, που δεν έχει μόνον θεσμούς, τους οποίους εξετάζει, αλλά και ένα ιδιαίτερο γνωστικό καθεστώς. Δηλαδή, η αλήθεια, η έγκυρη γνώση, η αντικειμενικότητα, πρέπει σε μια τέτοια κοινωνία να έχουν κυρίαρχη θέση. Ασχολήθηκε όμως και με τους θεσμούς μιας τέτοιας κοινωνίας, με τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ένας από αυτούς τους θεσμούς είναι και το εκλογικό σύστημα. Γι' αυτό θα μας μιλήσει ο καθηγητής Ηλίας Κατσούλης. Το βιβλίο του Καρλ Πόπερ, το οποίο τον έκανε γνωστό στην ευρύτερη διεθνή δημοσιότητα, είναι «Η ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της». Είναι ένα βιβλίο το οποίο εγγράφη κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κυριαρχίας. Κυκλοφόρησε την πρώτη φορά το 1945 και κατόπιν επανεξεδόθη πολλές φορές και έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, ακόμη και στην ελληνική γλώσσα. Στο βιβλίο αυτό ο Καρλ Πόπερ διατυπώνει μια ιδέα, την κλασική ιδέα θα την έλεγα της δημοκρατίας, και αναρωτιέται με ποιο τρόπο θα μπορούσε η κοινωνία, τα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη, να προστατευθούν από τις αυθαιρεσίες των ηγετών τους. Συγκεκριμένα, ο Πόπερ θέτει το ερώτημα πώς μπορούμε να οργανώσουμε τους πολιτικούς θεσμούς μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατό οι κακοί ή ανίκανοι κυβερνήτες να εμποδίζονται από το να προξενούν πολύ μεγάλη ζημιά. Αυτή του την ιδέα της προάσπισης των δημοκρατικών θεσμών σε μια ανοιχτή, σε μια δημοκρατική κοινωνία, ο Καρλ Πόπερ την επανέλαβε σε όλη τη διάρκεια της επιστημονικής του δημιουργίας. Το 1987, περίπου δηλαδή 42 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού, σε ένα άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, ο Πόπερ επανέρχεται σε αυτό το πρόβλημα της ανοιχτής κοινωνίας και των δημοκρατικών θεσμών και αναφέρεται στο κυριότερο θεσμό, κατά τη γνώμη του, το κυριότερο πολιτικό θεσμό της δημοκρατίας, το εκλογικό σύστημα. Ο Πόπερ θεωρεί το εκλογικό σύστημα των σύγχρονων δυτικών δημοκρατιών ως τον θεσμό εκείνων ο οποίος παρεμβαίνει, θα έλεγα, αποφασιστικά στη λειτουργία της δημοκρατίας. Την δημοκρατία ο Πόπερ τη θεωρεί ως ένα σύστημα ελεύθερης, θα λέγαμε, εναλλαγής των κυβερνήσεων. Την ημέρα των εκλογών ο Πόπερ τη θεωρεί ότι αποτελεί ένα λαϊκό δικαστήριο στο οποίο ο κυρίαρχος λαός καλείται να αποφανθεί επί του έργου των κυβερνήσεών του, του κυβερνήτη του, και πρέπει και μπορεί την ημέρα αυτή του λαϊκού δικαστηρίου είτε να ανταμείψει τον καλό κυβερνήτη είτε να τον ανταμείψει τον καλό κυβερνήτη επαναναθέτοντας αυτόν
την εντολή διακυβερνήσεως της χώρας, είτε να τον τιμωρήσει αφαιρώντας την εντολή από αυτόν και αναθέτοντάς την σε κάποιον άλλον. Για να συμβεί όμως αυτό, ο Πόπερ θεωρεί ότι αποφασιστικός ρόλος είναι ο ρόλος του εκλογικού συστήματος. Διακρίνει μεταξύ των δύο βασικών εκλογικών συστημάτων των σύγχρονων δυτικών δημοκρατιών. Μεταξύ του αναλογικού εκλογικού συστήματος, έτσι όπως αυτό κυριαρχεί στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Υπηρετικής Ευρώπης, και του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος, έτσι όπως αυτό εφαρμόζεται κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία. Για το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, το οποίο και ο Πόπερ προτιμά, υποστηρίζει ότι είναι το σύστημα εκείνο το οποίο διαμορφώνει καθαρές συνθήκες. Διαμορφώνει δηλαδή ένα δικοματικό σύστημα και καλείται ο λαός την ημέρα της κρίσεως να επιλέξει μεταξύ δύο πολιτικών κομμάτων και να αναθέσει στο ένα ή στο άλλο την εντολή διακυβέρνησης της χώρας. Δημιουργούνται δηλαδή με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα τέτοιες καταστάσεις όπου επιτρέπουν να εκφραστεί απόλυτα η λαϊκή κυριαρχία. Και αυτό το σύστημα, όπως είπαμε, προτιμά ο Πόπερ. Σε αντίθεση με αυτό το σύστημα, το αναλογικό σύστημα της Υπηρετικής Ευρώπης, ο Πόπερ πάντα θεωρεί ότι δεν επιτρέπει την εμφάνιση αυτών των δύο.